Πώς βλέπετε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία ξεκινά από, από την άλλη εβδομάδα, με αυτά τα διπλά τεστ. Και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί οι γονείς θα πρέπει να σηκώσετε ένα μεγάλο βάρος. Εντάξει, κάποια παιδιά ενδεχομένως δεν μπορούν να το κάνουν από μόνα τους, θα χρειαστούν βοήθεια. Το οποίο νομίζω ότι έχουμε σηκώσει ένα χρόνο τώρα. Να σας πούμε κάτι. Ως γονείς, προφανώς πολύ περισσότερα χρόνια. Βέβαια. Ως γονείς, αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε γίνει, νομίζουμε, και βοηθή εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθή τεχνολογικού εξοπλισμού. Και τώρα νομίζω ότι καλούμαστε να γίνουμε και βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτικό βοηθητικό προσωπικό. Κοιτάξτε να δείτε, οι γονείς αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια αγωνία και φόβο. Και βρίσκονται στο κόκκινο και, επιτρέψτε μου να σας πω, και οι μαθητές αλλά και οι γονείς τους. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δηλαδή. Δεν είμαστε το καλοκαίρι. Είμαστε ένα χρόνο μετά την πανδημία και η αγωνία και ο φόβος των γονιών, που από τη Δευτέρα δεχόμαστε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, είναι ότι δεν έχει πάρθει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο. Τα self-test αυτή τη στιγμή είναι άλλο ένα, επιτρέψτε μου, μπαλάκι που πετιέται σε εμάς τους γονείς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Αυτό που λέγαμε ασφάλεια του ανοίγματος των σχολείων. Εμείς τα σχολεία τα θέλουμε ανοιχτά, όλες τις βαθμίδες να είναι ανοιχτές, γιατί εκ των πραγμάτων τα παιδιά πρέπει να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον για να καλυφθούν και τα εκπαιδευτικά κενά που είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό και το Σεπτέμβριο το κουβεντιάζαμε εδώ στην εκπομπή σας πάλι. Θέλαμε να γίνουν τεστ. Αλλά τα τεστ πρέπει να είναι και υποχρεωτικά, αλλά με την ευθύνη του κράτους, με επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή αδιάθετο και το οποίο με ένα σχεδιασμό πρέπει να γίνει και να είναι στα σχολεία, σε όλη τη σχολική μονάδα. Γιατί αλλιώς, επιτρέψτε μου να σας πω, θα πάμε σε έναν κοινωνικό αυτοματισμό που είναι πολύ επικίνδυνος. Να σας πω κάτι, η μόρφωση των παιδιών μας, η γνώση των παιδιών μας δεν είναι ατομική μας ευθύνη. Είναι κοινωνικό αγαθό και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε 2 μήνες στην πανδημία που δίναμε χρόνο εκ των πραγμάτων όλοι. Άρα, κυρία Βαλαβάνη, συγγνώμη, εσείς θα θέλατε αυτά τα τεστ να γίνονται προφανώς για τα παιδιά, αλλά να γίνονται από ειδικό προσωπικό στις σχολικές τάξεις, στα σχολεία μια διαφορετική εβδομάδα. Να μην τα κάνετε, λέει, σπίτι. Αυτό είναι υποχρεωτικότητα. Δεν είναι κάτι άλλο υποχρεωτικότητα. Νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς δείξαμε όλη την υπευθυνότητα σαν γονείς και γενικότερα όλοι νομίζω ότι αυτό εκτιμάμε. Άλλο ατομική υπευθυνότητα όμως και άλλο ατομική ευθύνη. Και αυτό το ατομική ευθύνη έχει κλειστεί σε όλες τις εγκλήσεις. Δεν γίνεται άλλο να προχωρήσει αυτό έτσι. Λέγαμε από την αρχή τεστ και το Σεπτέμβριο με το άνοιγμα των σχολείων. Συγκεκριμένα με ευθύνη του κράτους, για να μην λειτουργήσει ατομικά στον καθένα έτσι όπως το εκτιμάει. Και αυτό δημιουργεί αγωνία και φόβο στους γονείς. Πώς θα λειτουργήσει και πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Αλλά επί της ουσίας φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη που δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο. Και αυτό μπαίνει στο κάδρο της συζήτησης για τη χρηματοδότηση. Γιατί όταν λέγαμε ότι πρέπει να αραιώσουν τα τμήματα. Γιατί το λέγαμε? Για να καλυφθούν και τα εκπαιδευτικά κενά που είναι συσσωρευμένα αυτή τη στιγμή, τεράστια. Τώρα θα πάμε με 25 μαθητές ανά τάξη. Να καλύψουν τι με ένα χρόνο κλειστά τα σχολεία. Όταν από το Σεπτέμβριο μπορούσαν να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα και το λέγαμε. Υπάρχουν 2.500 σχολεία αδιάθετα σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Κοταρίδη και κύριε Πτάρα. Αποσυγχωνεύσεις. Υπάρχουν δημόσια κτίρια που με ένα σχεδιασμό. Συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο μπορούσαν να διατεθούν αίθουσες. Να σας πω κάτι, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Νομίζω τα κτίρια υπήρχαν. Το πρόβλημα ήταν οι καθηγητές δεν υπήρχαν. Γιατί λοιπόν, οι καθηγητές υπάρχουν. Δεν θέλουν να δοθούν χρήματα για να έρθουν μόνιμοι καθηγητές να διδάξουν στα παιδιά μας. Αυτό είναι. Δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία με 0 ευρώ να λύσουμε το πρόβλημα της πανδημίας στην εκπαίδευση. Δεν γίνεται. Κυρία Βαλαβάνη, να ρωτήσω κάτι για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα και μας είπατε και την άποψή σας για τα self-test. Έχετε εσείς περιπτώσεις γονέων οι οποίοι δεν θα θελήσουν να κάνουν αυτά τα αυτοδιαγνωστικά τεστ στα παιδιά τους και να τα στείλουν στο σχολείο? Υπάρχουν δηλαδή γονείς οι οποίοι σκέφτονται να μην στείλουν τα παιδιά στο σχολείο επειδή δεν θα έχουν κάνει τα τεστ αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είπα πριν και ήμουν πολύ προσεκτική, μίλησα για κοινωνικό αυτοματισμό. Το άκουσα πολύ καθαρά, γι' αυτό σας ρωτάω. Στην ατομική ευθύνη του κάθε γονιού το τι θα πράξει. Και να σας πω κάτι, και μπαίνει και στην ατομική ευθύνη και τη συνεργασία του κάθε παιδιού.
Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η υποχρεωτικότητα. Ναι, απλά το να θέλει ο γονιός το καλό του παιδιού του δεν είναι θέμα κοινωνικού αυτοματισμού, είναι κάτι αυτονόητο. Δεν νομίζω ότι το διαπραγματευόμαστε το γίνεται, αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, το συζητάμε. Αυτό όμως μπαίνει καθαρά στην ατομική ευθύνη του γονιού και δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό από το κράτος, από την κυβέρνηση, να πετάει τον μπαλάκι. Επιτρέψτε μου ξανά το λέω στους γονείς. Υπάρχει γονιός που δεν θέλει το καλό του παιδιού του. Δεν ξέρω. Όχι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνούμε. Δεν υπάρχει κάποιος γονιός που δεν θέλει. Δεν λέω αυτό εγώ. Εγώ λέω συγκεκριμένα ότι η υποχρεωτικότητα δεν πρέπει να μπαίνει στην ευθύνη του κάθε ενός γονιού για το τεστ. Αν θα γίνει σωστά. Εντάξει, κυρία Βαλαβάνη, τώρα να σας πω λίγο. Προφανώς το τεστ είναι υποχρεωτικό, αλλά κανείς δεν θα είναι από πάνω από το γονιό. Αν θα έχει κάνει το τεστ ή όχι. Τι θέλω να πω. Ένας γονιός ο οποίος για μένα προφανώς θα δώσει και το κακό παράδειγμα στο παιδί του, λέγοντας ότι κοίτα, αγόρι μου, θα σου δώσω χαρτί ότι είσαι αρνητικός, δεν θα κάνουμε το τεστ. Πήγαινε σχολείο και πες το έκανες. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Όχι για την υγεία του παιδιού, για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού και το πώς θα μεγαλώσει το παιδί του στην κοινωνία. Εγώ ως γονιός το λέω και προφανώς και εσείς, είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει γονιός που θέλει το καλό του παιδιού του. Και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε μια σαφή εικόνα κάθε μέρα αν είναι υγιές το παιδί μας και είναι καλά. Θέλω να πω ότι αυτό το τεστ είναι ένα απλό τεστ, δεν είναι κάτι φοβερά δύσκολο. Προφανώς θα υπάρχει μια δυσκολία στην αρχή, προφανώς θα γίνει κάποια αστοχία. Εγώ σέβομαι και κατανοώ απόλυτα το υπόλοιπο όλα που είπατε και για την έλλειψη των δασκάλων και για την έλλειψη των σχολικών τάξεων και για το γεγονός ότι παραμένουν πολλά παιδιά εν μέσω πανδημίας σε ένα τμήμα. Ναι, αλλά το να κάνεις ένα τεστ σε ένα παιδί πριν το στείλει στην τάξη, σε μια διαδικασία που είναι εύκολη και δεν τη μάθουμε, νομίζω είναι θετικό. Όχι, εμείς δεν διαφωνούμε να γίνεται τεστ. Γιατί να βάζουμε όμως το κέντρο της συζήτησης αν θα το κάνει ο γονιός ή όχι στην ατομική ευθύνη του γονιού απλά, και να μην το βάζουμε κύριε στο κέντρο Βαλαβάνη της μου, κατανοώ τι λέτε, γιατί δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος και δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος να το κάνει. Μα δεν είναι ευθύνη του κράτους αυτή τη στιγμή. Δεν διαφωνώ, μα δεν διαφωνούμε όταν σε αυτό. Όταν μας λένε ότι πρέπει τα παιδιά μας υγιείς να πάνε στο σχολείο, ποια είναι η ευθύνη? Δεν διαφωνούμε καθόλου. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ μιλάω για το πρακτικό της υπόθεσης και στο τέλος της ημέρας τι θα γίνει. Ή λοιπόν θα πάνε τα παιδιά χωρίς τεστ στο σχολείο ή θα πάνε με τεστ που δυστυχώς, ευτυχώς, θα το κάνει ο γονιός. Να σας πω κάτι όμως. Ένα χρόνο τώρα για να βγάζουμε. Συμφωνούμε στα υπόλοιπα, δεν διαφωνώ. Συμφωνούμε μαζί. Ναι. Ένα χρόνο όμως, επειδή δεν παίρνουν ακριβώς ένα χρόνο μέτρα, φτάνουμε στο παρά δύο λεπτά να παίρνετε ένα μέτρο που ουσιαστικά είναι ατομική ευθύνη του καθενός. Για να λέμε ότι αφού δεν έχει γίνει ένα χρόνο τίποτα άλλο, τι να κάνουμε. Εντάξει, ατομική ευθύνη είναι και η μάσκα όμως, κυρία Βαλαβάνη. Και είναι και, δηλαδή, την πανδημία δεν μπορεί να την ξεπεράσει αν δεν δείξουμε ατομική ευθύνη όλοι. Αν δεν φορούμε μάσκα και αν δεν προσέχουμε στον δρόμο, ό,τι και να κάνει οποιοδήποτε κράτος στον πλανήτη, δεν μπορεί να μας σώσει από την πανδημία. Ναι, όμως από το Σεπτέμβριο μπορούσαν να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα για να γίνουν ασφαλή τεστ στις σχολικές μονάδες. Γιατί δεν μπορούσαν να πάρθουν, γιατί να μην μπει η συζήτηση σε αυτό το σημείο, το κέντρο της συζήτησης σε αυτό το σημείο. Από το Σεπτέμβριο. Όταν από το Σεπτέμβριο και μαζί εδώ στην εκπομπή κουβεντιάζαμε την αναγκαιότητα των τεστ. Μη σας θυμίσω, κυρία Βαλαβάνη, μη σας θυμίσω τι συζητάγαμε πέρυσι το Γενάρη εδώ μαζί παρέα στην εκπομπή για τα κρούσματα της γρίπης και τα κλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, σε πολλά τμήματα. Επειδή ακριβώς γονείς στέλναν τα παιδιά τους με γρίπη στις τάξεις, κολλάγαν τα υπόλοιπα και κλείναν ολόκληρα τμήματα. Νομίζω ότι ακριβώς τα ίδια κουβεντιάζαμε. Μπράβο. Και ότι πήγαινε η ευθύνη στους γονιούς να πάνε να κάνουν έξοδο τεστ με τα κατοστάρια που πληρώνανε. Και τότε δεν υπήρχε ζήτημα υποχρεωτικότητας οποιοδήποτε θέματος. Μιλούσαμε για αυτονόητα πράγματα, έτσι. Νομίζω ότι και τότε. Πλην των περιπτώσεων βεβαίως, όπου οι γονείς για λόγους της δουλειάς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό το οποίο το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ναι. Και πέρσι τον Μάη αυτό κουβεντιάζαμε, ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα τεστ. Για να δει, όπως κουβεντιάζαμε τους ασφαλείς. Καλά, και τα εμβόλια της γρίπης υποτίθεται είναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να τα κάνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, εμείς λέμε τώρα όμως ότι ένα χρόνο δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για την ασφάλεια του ανοίγματος των σχολείων. Αυτό λέμε.